Επιστρέψαμε, έχουμε αποδείξει εδώ στην Κρήτη TV και στην εκπομπή μας βέβαια συγκεκριμένα που μπορώ να μιλήσω εγώ ότι δίνουμε λόγο και βήμα και στα λεγόμενα εξωκοινοβουλευτικά κόμματα. Δεν θα πω μικρά κόμματα, θα πω εξωκοινοβουλευτικά κόμματα με τη δική τους ιστορία, τη δική τους πορεία, τη δική τους δραστηριότητα και τη δική τους ατζέντα. Και το επιβεβαιώνουμε και σήμερα εκπροσωπούμε, φιλοξενούμε εδώ στο πλατό της εκπομπής τον κύριο Νίκο Ζαμπουλάκη, εκπρόσωπο της Ανταρσία σε επίπεδο Ηρακλείου. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Δική μας η χαρά. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με το διακύβευμα των εκλογών και την κρισιμότητα της εκλογικής αναμέτρησης της προσεχούς Κυριακής. Κοιτάξτε να δείτε, προφανώς οι εκλογές στις 25 του Ιούνιου έχουν ένα διαφορετικό διακύβευμα, ας πούμε, σε σχέση με τις 21 του Μάη. Το ποιος θα κυβερνήσει είναι λυμένο, είναι σχεδόν λυμένο. Ξέρουμε ότι θα κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με κάποια, ή μόνη της ή με κάποια συμμαχία. Ξέρουμε επίσης το τι μας περιμένει μετά από αυτήν την κυβέρνηση, τον αρμαγεδόνα των νέων μέτρων που θα έρχουν και εν ώψη συμφώνου σταθερότητας, ας πούμε. Άρα το ζητούμενο για μας δεν είναι αν η επόμενη Βουλή θα έχει μια κυβέρνηση, ας πούμε, με τη Νέα Δημοκρατία με 150, 155, 160 βουλευτές ή αν θα είναι 6, 5, 7 κόμματα στη Βουλή. Είναι ποιος, με ποιο τρόπο και ποια αντιπολίτευση θα υπάρχει στον δρόμο. Μια αντιπολίτευση που να μπορεί να ανατρέψει όλη αυτή την επίθεση που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και αυτά που περιμένουμε και εν ώψη της άρσης της χαλαρότητας, ας πούμε, που υπήρξε τα τελευταία χρόνια. Στο μέτωπο των ποσοστών και της παρουσίας σας στις προσεχείς εκλογές, ο βασικός στόχος ποιος είναι της Ανταρσίας? Θέλουμε ενίσχυση στην Ανταρσία. Για μας οι εκλογές είναι μια ευκαιρία για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο. Τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου είναι ανοιχτά σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, να επικοινωνήσουμε, να αναπτύξουμε το πρόγραμμά μας. Είναι πρόγραμμα πάλης για τον λαό. Το λέμε αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα. Είναι βασικοί πυλώνες και άξονες που θεωρούμε ότι θα προκαλέσουν ρήγματα σε αυτό που λέμε αστική πολιτική, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κεφαλαίου συνολικά. Μιλάμε ξεκάθαρα στον κόσμο ότι για να κερδίσει ο λαός, η κοινωνική πλειοψηφία, πρέπει να χάσει πλούτο και εξουσία το κεφάλαιο, πρέπει να έρθουμε σε ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να προχωρήσουμε για να έχει ο κόσμος κοινωνικά αγαθά, αυτό που λέμε παιδεία, υγεία, δημόσιες μεταφορές, νερό, ρεύμα. Πρέπει να υπάρξουν κοινωνικοποιήσεις, εθνικοποιήσεις όλων αυτών. Και είδαμε και το παράδειγμα, ας πούμε, με το τραγικό δυστύχημα στα Έγκλημα, το λέμε εμείς, στα Τέμπη, ας πούμε. Προέκυψε από πού? Από το ξεπούλημα του ΟΣΕ στην Ελληνική Τρένα, ας πούμε. Και γι' αυτό βάζουμε και θέμα επανακρατικοποίησης, ας πούμε, του ΟΣΕ. Έχουμε συγκεκριμένο, λοιπόν, αντικαπιταλιστικό πρόγραμμα, πρόγραμμα πάλης, πάνω στο οποίο θα παλέψουμε και τα επόμενα χρόνια. Η Ανταρσία είναι γνωστή για τους αγώνες της. Προφανώς θεωρούμε ότι αυτό το ποσοστό δεν μας αντιστοιχεί. Το ποσοστό της πρώτης κάλπης είναι σε μεγάλο βαθμό προϊόν όλων των εκλογικών νόμων που βάζουν το πλαφόν του 3% και αποκλείουν μικρότερα κόμματα από τη Βουλή. Θεωρούμε ότι είναι αντιδημοκρατικό. Όταν λέμε απλή αναλογική, εννοούμε ποσοστό αντίστοιχο σε βουλευτές με τους ψήφους που θα πάρεις, ας πούμε, έτσι. Είναι αποτρεπτικό, λοιπόν, λειτουργεί η λογική της χαμένης ψήφου σε έναν κόσμο. Θεωρούμε όμως αυτή την περίοδο δεν υπάρχει αυτό το δίλημα ψηφίστε αυτόν για να μην βγει ο άλλος. Είναι λιγμένο αυτό. Αυτό απελευθερώνει ένα κομμάτι των ανθρώπων του κινήματος, των ανθρώπων που παλεύουν μαζί. Τους ζητούμε, λοιπόν, να στηρίξουν την Ανταρσία για τους αγώνες της επόμενης περίοδου. Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση. Συνεργασία στις περίφημες, πεδίο συνεργασίας στις γνωστές και ως αριστερές εξωκοινοβουλευτικές δυνάμεις υπάρχει? Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει αυτό. Η Ανταρσία, ξέρετε, είναι ένα μέτωπο οργανώσεων και κομμάτων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Δεν είναι κόμμα. Πάντα επιδιώκουμε στο δρόμο να υπάρχει συσπήρωση, συνεργασία
σε αυτή τη βάση, στη βάση ας πούμε της διεκδίκησης των εργατικών δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα. Πάντα υπάρχει ένας διάλογος, επιδιώκουμε αυτόν τον διάλογο. Μάλιστα. Με όλες τις δυνάμεις της αριστεράς και θα συνεχίσουμε. Κύριε Ζαμπουλάκη, σας ευχαριστώ θερμά.